τσιγάρο. Ένας ξαδερφός μου έλεγε θα κάνω μήνυση στον Παπαστράτο, επειδή γράφει στο πακέτο, όποιος καπνίζει βλάχει σοβαρά την υγεία του και ακολουθεί ο φάνος το τέλος. Εγώ θα κάνω μήνυση στον Παπαστράτο γιατί η γυναίκα μου καπνίζει 40 χρόνια και δεν έχει τεθάνει ακόμα. Τελικά κατέληξε από το τσιγάρο η γυναίκα του. Αναμενόμενο. Λοιπόν, βλέπω όμως και στα τσιγάρα που γράφει από την βλάχη σοβαρά την υγεία, μπορούσε να γραφτεί και στο κινητό τηλέφωνο τη βλάχη σοβαρά την υγεία η υπερβολική χρήση, όπως το είπα. Ευχαριστώ για την ερώτηση, ωραία. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και το τσιγάρο, που γνωρίζουμε ακριβώς ότι το αίτιο είναι το τσιγάρο όταν κάποιος πεθαίνει. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει καπνιστεί 20, 30, 40 χρόνια, γνωρίζουμε ότι αν έχει αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα, ότι το αίτιο είναι το τσιγάρο. Δηλαδή, ξέρουμε το αίτιο, αυτό το φαινόμενο λέγεται δετερμινιστικό. Δηλαδή, γνωρίζουμε το αίτιο και έχουμε το αποτέλεσμα. Στη δική μας περίπτωση, στα κινητά, επειδή γίνεται ακόμα, υπάρχουν μελέτες, επιστημονικές μελέτες, οι οποίες καθημερινά βγαίνουν όλες και διανοείς. Δεν έχουμε καταλήξει το αίτιο, δηλαδή αν έχουμε εμφάνιση κάποιου καρκίνου τύπου, όπως είπα, το γλιώματος. Σε κάποιον ασθενή, δεν έχουμε καταλήξει το αίτιο. Και ξέρουμε ότι ήταν και χρήστης κινητού τηλεφώνου πολλές ώρες. Μιλούσε κάθε μέρα, και επειδή υπάρχουν, μπλέκονται πολλοί παράγοντες και δεν είμαστε ακόμα σίγουροι, έτσι είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, και δεν γνωρίζουμε ακριβώς ότι είναι από το κινητό που ανέπτυξε αυτό τον καρκίνο, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ενώ στην άλλη περίπτωση, επειδή το γνωρίζουμε αυτό, το έχουν γίνει μελέτες με το κάπνισμα και το αίτιο είναι το κάπνισμα όταν ο άλλος 40 χρόνια κάπνιζε και ανέπτυξε καρκίνο του πνεύματος, του πνεύμονος, άρα λοιπόν έχει πεθάνει λόγω του τσιγάρου. Αυτή την περίπτωση δεν το κάνουμε ακόμα στα κινητά. Μπορεί σε 30-40 χρόνια να αποδειχθεί αυτό. Και να μας πούνε μελέτες μετά από 40-50 χρόνια ότι όντως, επειδή ο άλλος είναι χρήστης κινητών, χρησιμοποιεί το κινητό 5 ώρες την ημέρα, μιλήσει στο τηλέφωνο 5 ώρες την ημέρα και ανέπτυξε ένα καρκίνο εδώ στον εγκέφαλο, ότι και όχι μόνο σε ένα άτομο, σε συστηματικά έτσι να έχει γίνει μελέτες και έχει συμβεί αυτό σε πολλά άτομα, τότε αν γνωρίζουμε δηλαδή, το αίτιο ότι είναι το κινητό τηλέφωνο και να έχουμε αυτό το τύπο καρκίνο, τότε θα αρχίσουν να βάζουμε τέτοιες ετικέτες. Αλλά εσείς νομίζετε ότι με τις ετικέτες έγινε κάτι. Όχι, όμως ζωές του. Εσείς όμως νομίζετε ότι με τις ετικέτες που έχουν βάλει έγινε κάτι. Δηλαδή, εγώ μόλις έβλεπα, αν έβλεπα, δεν είμαι καπνιστής, αλλά αν έβλεπα από πίσω το πήγα να κάνω ένα τσιγάρο και λέω πίσω ότι θα πεθάνω. Να το έκανα. Το βλέπετε όμως κάποιον να το κάνει αυτό. Εγώ δεν βλέπω συνέχεια. Πάλι να κάνω δεν έχει μειωθεί ο αριθμός. Με φόβησε και το κόψα. Με φόβησε εμένα αυτό και το κόψα. Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Αλλά το καλό θα ήταν να μην το κάνουμε αυτό από φόβο. Δηλαδή, φόβο επειδή μας το γράψανε στο πακέτο, δηλαδή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη βλάβη που κάνουμε στον ίδιο μας τον οργανισμό. Δηλαδή, εμείς μιλήσαμε για άλλα θέματα που πάλι έχουμε επιπτώσει, δηλαδή βλάβες στον οργανισμό μας. Το τσιγάρο, είδατε σε ποια κατηγορία είναι. Κατηγορία 1. Έχει αποδειχτεί. Εγώ, ό,τι έδειξα στην κατηγορία 1, έχει αποδειχτεί ότι είναι καρκινογενής. Όπως ο αμύαντος, έχει αποδειχτεί, γι' αυτό και έχει μπει σε αυτήν την κατηγορία. Όπως η ακτινοβολία γάμα, έτσι, η ραδιενέργεια. Ενώ είδατε την ακτινοβολία της ραδιοσυγκνωτότητας, επειδή υπάρχει πιθανότητα, υπάρχουν κάποιες μελέτες, έτσι, ακόμα μελετάτε. Επειδή υπάρχουν κάποιες μελέτες, αρκετές, όχι μόνο μία. Αλλά επειδή συνέχεια βγαίνουν στις τεχνικές μελέτες και δεν μπορούν να αποδείξουν αυτό, επειδή όπως είπα είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο, μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Και επειδή όταν μιλάμε για μακροχρόνιες επιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να βγάλεις όλους τους παράγοντες μέσα σε 20-30 χρόνια, να βγάλεις όλους τους παράγοντες και να πεις ότι οφείλεται στον τάδε παράγοντα. Πολύ δύσκολο αυτό. Γι' αυτό και επειδή υπάρχει ενδεχομένως λέει, πιθανότητα να είναι καρκινογενής αυτή η ακτινοβολία, έτσι από τα κινητά τηλέφωνα, γι' αυτό και έχουν χαρακτηρίσει 2β αυτή τη στιγμή. Μετά μπορεί να πάει κατηγορία 2α, μετά μπορεί να γίνει 1. Δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή γι' αυτό και λέω εμείς τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Που είμαστε όλοι μας, είμαστε χρήστες κινητών τηλεφώνων. Να προστατευτούμε, έτσι έδωσα κάποια έτσι, λίγα μέτρα προστασίας. Αλλά γενικά αυτό πρέπει να μας μείνει ότι θα πρέπει το κινητό μας να μην είμαστε συνέχεια στο κινητό και να μιλάμε με το κινητό. Ιδίως όταν έχουμε άλλη επιλογή, δηλαδή μέσα στο σπίτι, γιατί να μιλάμε με συνέχεια με το κινητό. Αφού δίπλα μας είναι και το τηλέφωνο που έχουμε είτε το ενσύρματο είτε το ασύρματο. Γιατί το κάνουμε αυτό. Και τα παιδιά καθόλου, ιδίως μέσα στο σπίτι, γιατί να μιλάνε με τα κινητά, εφόσον στο σπίτι.
έχουμε όλα τα άλλα μέσα, όσον αφορά τα τηλέφωνα, να μιλήσουμε τα σαφερά. Κύριε καθηγητά, πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει απόλυτα αυτό που μας διδάξατε σήμερα, που μας είπατε. Και κάνει υπερβολική κρίση τώρα, κύριε καθηγητά. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν. Και εμείς δεν κάνουμε πολύ κρίση. Και εμείς δεν κάνουμε, δεν είναι μόνο οι άλλοι, και εμείς. Όλοι μας κάνουμε. Ίσως με τη σημερινή έτσι, ομιλία να συνειδητοποιήσουμε λίγο ότι να τα αφήσουμε λίγο το κινητό στην άκρη, να μην είμαστε συνέχεια το βάζουμε στην τσέπη μας και κυκλοφορούμε με το κινητό. Ας το έχουμε και λίγο στην άκρη. Κάποιοι κινούνται δίπλα, κινούνται ας πούμε στο κομμωδίνι το κινητό και το έχουν δίπλα στο κεφάλι τους. Είπαμε, εάν το έχουμε κλειστό το κινητό. Δηλαδή το έχουμε ανοιχτό με τα δεδομένα ώστε να μας έρχεται ό,τι έρχεται από τα διάφορα μέσα επικοινωνίας του κινητού τηλεφώνου και εκεί τη στιγμή δεν είναι πομπός. Δηλαδή το μόνο που θα κάνει μέσα στη νύχτα είναι να κάποια χρονικά διαστήματα, επειδή είναι σε stand-by mode, μόλις είναι να στείλει κάποιο σήμα για να δείξει τη θέση του, δηλώσει τη θέση του, αυτό κάνει, δεν ξέρω λίγο ακριβώς σε κάθε πόσο χρονικό διάστημα στέλνει τη σήματα, όμως αυτό δεν είναι τίποτα ανασφαλώς. Δεν είναι τίποτα. Όταν επικοινωνούμε, ό,τι το έχουμε συνέχεια εδώ πέρα, η απόσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι μηδενική μεταξύ κινητού και αυτιού. Γι' αυτό και παρακολουθούμε έντονα την περιοχή δίπλα στα αυτή. Έτσι. Όταν λοιπόν, επειδή συνήθως αυτή η ακτινοβολία πηγαίνει, η έντασή της πέφτει στο μισό όταν διπλασιάζουμε την απόσταση, δηλαδή εμείς όσο απομακρυνόμαστε, η ακτινοβολία δεν πηγαίνει ανάλογα με αυτή η έντασή της. Αντιστρόφως ανάλογα τη απόσταση, τετραγών τη απόσταση. Άρα λοιπόν, εμείς όταν διπλασιάζουμε την απόσταση, αυτό υποτετραπλασιάζεται. Δηλαδή, όσο πιο μακριά του πηγαίνουμε, γι' αυτό λέω να το αφήνουμε σε απόσταση, τόσο πιο λίγη ακτινοβολία παίρνουμε. Ναι. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων που έχουν κινητό τηλέφωνο. Δεν είναι στο σπίτι, στο δωμάτιο, το παίρνει στον απλό που δεν μπαίνει. Κινητό γι' αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό το smartphone που λέμε. Δηλαδή, μόνο μπορεί να πάρει, να πάρει τηλεφώνημα να μιλήσει κάποιο σε κάποιον άλλο. Ποια η διάκριση αυτού του τηλεφώνου, το απλό δηλαδή, που είχε πολύ παλιά. Όχι πολύ παλιά, τέλο πάντων πολύ πιο από τότε που ήρθε το. Να κατεβάζουμε εικόνες, να κατεβάζουμε βίντεο και όλα αυτά. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τηλεφώνων? Ωραία. Το κινητό τηλέφωνο το σύγχρονο, που έχει όλες αυτές τις δυνατότητες, δηλαδή να παίρνει data, να στέλνει με δεδομένα, να παίρνει δεδομένα, είναι πομπός και κατά διάρκεια αυτής της αποστολής δεδομένων. Δηλαδή, όταν έχουμε μεταφορά δεδομένων, εκεί τη στιγμή είναι πομπός. Τα άλλα τηλέφωνα, αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, εννοείται ότι δεν είναι εκείνη τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, δεν είναι πομπός σε αυτή την περίπτωση. Άρα εκεί τα τηλέφωνα πομπός είναι πομπός δηλαδή και εκπέμπτης είναι πομπός. Πομπός είναι δηλαδή, όταν εκπέμπει ακτινοβολία. Και λέω, το κινητό τώρα δεν εκπέμπει ακτινοβολία. Αυτή τη στιγμή τα έχω κλείσει όλα, έτσι δεν είναι απενεργοποιημένο κλειστό εντελώς. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πομπός. Δηλαδή δεν είναι ακτινοβολή. Παρόλο που είναι σε αυτή τη θέση και είναι δίπλα μου. Θα ακτινοβολήσει μόλις έχω μια κλίση και αρχίσει να χτυπάει και εγώ το σηκώσω και αρχίζω να μιλάω, τότε αυτομάτως έχει γίνει πομπός. Γιατί για να μπορέσω εγώ να μιλήσω τηλέφωνο, θα πρέπει να πάρει το σήμα. Και εκείνη την ώρα θα στέλνει, όταν όσο μιλάω, στέλνει και σήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να στέλνει σήματα, δηλαδή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, εκείνη τη στιγμή είναι και πομπός. Είναι ταυτόχρονα πομπός και δέχτης. Άρα λοιπόν την ώρα που μιλάμε είναι πομπός και εκπέμπει ακτινοβολία. Αν είναι κλειστό, είναι απλά είναι σε κάποια θέση. Και δεν υπάρχει κάποια ομιλία, δηλαδή δεν είναι ανοιχτό, η ανοιχτή συσκευή. Έτσι, εκείνη τη στιγμή δεν εκπέμπει κάποια ουσιαστική ακτινοβολία. Είπατε το smartphone που δεν κατεβάζουμε. Επομένως, το παλιό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, παλιού τύπου. Δεν έχει καμία επικοινωνία να κατεβάσει, να ανεβάσει φωτογραφίες, να δει βίντεο κτλ. Απλώς παίρνω ένα τηλέφωνο από ένα φίλο μου και μιλάμε. Σε αυτή την περίπτωση. Αυτό το είδος του κινητού. Όταν μιλήσουμε την ώρα που θα μιλήσουμε και θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Άσχετα αν είναι smartphone, το απλό. Άσχετα, ναι. Το μόνο που διαφέρει, το οποίο αυτό μετά έχει να κάνει τι συσκευή είναι, επειδή το κάθε συσκευή, κάθε εταιρεία και κάθε μοντέλο της εταιρείας έχει αυτή την ισχύ που είπα τα SAR.
κάθε συσκευή. Δηλαδή τώρα αυτή η συσκευή, άμα πάω και κοιτάξω τι μοντέλο έχει κλπ. Και πάω στο ίντερνετ, επειδή δεν έχω τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα βρω ότι εκπέμπει σαν τόσο. Το δικό σου τηλέφωνο εκπέμπει σαν τόσο. Συνήθως τα πιο παλιά, και μάλιστα είναι αρκετά παλιά πριν, που δεν είχαν βγει οδηγίες, γιατί συνέχεια βγαίνουν και κατευθυντήριες οδηγίες και βγήκαν τα όρια κτλ. Μπορεί τα σαν εκείνο η συσκευή να έχει υψηλό σαν. Δηλαδή να εκπέμπει και με υψηλό σαν. Αυτό που κάνουν οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια, επειδή αυτό δείχτη που είπαμε, το σαν, το λαμβάνουν υπόψη, προσπαθούν να φτιάχνουν και να δίνουν στον κόσμο συσκευές χαμηλότερο σαν. Δηλαδή να εκπέμπει με χαμηλό σαν. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Που κοιτούσα μια. Στο ίντερνετ ποιες συσκευές είναι με τα υψηλότερα SAR. Είχα δει κάποια Samsung, κάποια iPhone, δηλαδή έχει να κάνει ποια εταιρεία είναι και ποιο μοντέλο είναι. Και το καθένα έχει δικό του. Βέβαια, οι εταιρείες ακολουθούν τις οδηγίες και τα όρια που είπα, τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει στο εμπόριο κάποια συσκευή, έτσι, ένα κινητό τηλέφωνο που έχει SAR μεγαλύτερο από αυτό το όριο που έδειξα. Έτσι που είπα SAR για τους χρήστες κινητών. Που είχα δείξει κάποια τιμή 4 και για τα άκρα το είχα δείξει 8. Δεν μπορεί να είναι υψηλότερη τιμή. Όμως τι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να είναι επιτρεπτό, μπορεί να πέσουμε στην εξής περίπτωση, να είναι επιτρεπτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή χρησιμοποιούν το 100% των ορίων, έχουν βάλει τα όρια. Και είπαμε εμείς χρησιμοποιούμε το 70%. Άρα λοιπόν εμείς πιο χαμηλά, δηλαδή μπορεί να περάσει από την Επιτροπή, να περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι κάτω από το όριό τους, από εμάς μπορεί να είναι από πάνω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ελέγχεται και στην Ελλάδα, αν αυτή η συσκευή είναι αποδεκτή. Γιατί έχουν πιο αυστηρά όρια. Αυτή είναι μια εντάξει, ιδιαιτερότητα, ούτε οι ειδικοί ας πούμε είναι δύσκολο να το ελέγξουν και να το δουν. Δηλαδή αυτή η τιμή της SAR μπορεί να είναι. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι OK, για εμάς όμως επειδή έχουν πιο αυστηρά όρια να μην είναι. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή. Εμείς βέβαια τι μπορούμε να κάνουμε, όταν πάμε να αγοράσουμε ένα κινητό, μπορούμε να ελέγξουμε τέτοια θέματα. Όχι, απλά μπορούμε να ρωτήσουμε από πού έχει εγκριθεί αυτό το κινητό που θα πάρουμε, δηλαδή ήταν το Σάρο που έχει εγκριθεί, και αν έχει εγκριθεί και από την Ελλάδα. Δηλαδή έχει περάσει και από εμάς. Γιατί κάνει το μεγαλύτερο Σάρο, τι είναι τα ωφέλη δηλαδή. Προτιμάμε να είναι μεγαλύτερο το όριο. Δεν έχει να κάνει με τα ωφέλη. Είδαν ότι πάνω από αυτή την τιμή SAR έχουν μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας, 4 και 5 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε δηλαδή θερμικά φαινόμενα που μπορούν να φτάσουν και σε έγκαυμα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεπεράσουμε οπωσδήποτε τα SAR που έχουν μπει τα όρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα γιατί εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προτιμάμε μεγαλύτερα. Για ποιο λόγο το κάνει, έχει καλύτερη λύση, για ποιο λόγο το προτιμάνε αυτό. Γιατί το έκανε, γιατί έπανε τόσο υψηλές τιμές. Εκτός Ελλάδος. Από εκεί ξεκινήσαμε. Από εκεί έχουν ξεκινήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' έξω είναι μεγαλύτερες. Γιατί προτιμάνε μεγαλύτερες απ' έξω ή εκτός Ελλάδος. Έχει καλύτερη λύση. Κάποιο όφελος πρέπει να υπάρχει τότε. Όφελος είναι αυτό. Δηλαδή, όταν έχει καλύτερο SAR, έχει καλύτερη λύση, γιατί έχει μεγαλύτερη ισχύ. Δηλαδή, ναι. Ο πομπός. Έτσι. Οπότε χρειάζεται πιο λίγες κεραίες κινητό τηλεφώνων για να σε καλύψουν. Για να καλύψουν τον πληθυσμό. Δηλαδή παίρνει τέτοια θέματα. Είναι οικονομικό το θέμα. Δηλαδή παίρνει και θέματα μετά κόστος και τα λοιπά και πώς θα καλύψεις όλους τους χρήστες. Γι' αυτό και θα δούμε ότι στα κινητά τηλέφωνα οι κεραίες που στείλανε είναι πολλές. Θέλουν να έχουν πυκνό δίκτυο. Πυκνό δίκτυο, δηλαδή πάρα πολλές κεραίες κινητό τηλεφώνων. Θέλουν οι εταιρείες. Αλλά είναι καλό και για εμάς. Από την άποψη, παρόλο που προστίθεται κομπή. Όταν προστίθεται κομπή, θα λέγει κάποιος ότι με περισσότερα χρήματα θα πάρω και από αυτόν τον κομπό και από αυτόν και από αυτόν. Όχι, αυτό που κάνουμε ως εταιρείες είναι εκεί που είχαμε 5, τώρα που έχουμε 10, ελαττώνουμε σε κάθε ένα κομπό την ισχύ. Και τι καταφέρουμε, καλύπτουμε και την περιοχή και μάλιστα κάθε μια κεραία καλύπτει ένα συγκεκριμένο αριθμό χρηστών. Άρα λοιπόν. Όταν αυξήσει και τον αριθμό των κεραιών, έχει και περισσότερου χρήστε. Μπορεί να καλύψει περισσότερου χρήστε. Και με χαμηλότεροι χαμηλώνουν τα επίπεδα και με περισσότερου χρήστε. Άρα λοιπόν το θέλουμε, είναι σωστό να έχουμε πυκνό δίκτυο. Ενώ στα ραδιοφωνία και στην τηλεόραση, γι' αυτό και βλέπουμε κεραίε να στείλονται στα βουνά κτλ. Και είναι ελάχιστε. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Έτσι δεν θα πρέπει να είναι μέσα στην πόλη να υπάρχουν τέτοιε κεραίε ραδιοφωνία και τηλεοράσεω. Thank you.
και στείλονται στα βουνά για να μπορέσουν να καλύψουν ολόκληρες περιοχές. Δηλαδή έχουν διαφορετική λογική οι κεραίες των κινητών τηλεφώνων από τη ραδιοφωνία και τη τηλεοράσεω. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Οι περισσότεροι βάζουν τώρα το κινητό δίπλα μας όταν κοιμηθούμε, γιατί βάζουν και ένα αντίστοιχο ξυπνητήρι. Είναι καλό, προστατεύει αυτό αν κλείσουμε τα δεδομένα ή είναι το σωστό να απομακρύνεται? Αυτή είναι μια ερώτηση. Και η άλλη είναι ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για online παρακολούθηση στο YouTube ή online παιχνίδια τα παιδιά και εμείς μεγάλοι όλοι. Αυτή η χρήση που έχει δεδομένα και παρακολουθούμε τα βίντεο και όλα αυτά ή τα παιχνίδια, έχει την αύξηση αυτό που λέτε, το οποίο είναι, ας είναι εκεί, γιατί δεν το έχουμε εδώ, δεν είναι τηλέφωνο, το έχουμε και βλέπουμε. Τι γίνεται τώρα εκεί, αυτά τα δύο ρωτάω. Λοιπόν, ξεκινήσω το δεύτερο. Είπαμε, όταν είναι ανοιχτά τα δεδομένα, εκείνη τη στιγμή το κινητό είναι φοβός. Άρα λοιπόν το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, εφού είναι μπομπός, είναι να αυξήσουμε την απόστασή μας από το σώμα μας. Άρα λοιπόν, όταν το έχουμε σε κάποια απόσταση, θα πάρουμε ακτινοβολία. Θα είναι πολύ μικρότερο, όταν λοιπόν, το έχουμε, άλλα το έχουμε σε αυτήν την απόσταση, άλλα το φέρουμε στη μισή απόσταση. Παίρνουμε τετραπλάσια ακτινοβολία, περίπου. Δηλαδή, άλλα το έχουμε σε αυτήν την απόσταση, ξέρω εγώ, μισό μέτρο, και άλλα το έχουμε στα 25 εκατοστά. Κάθε φορά που μειώνουμε και μειώνουμε στο μισό την απόστασή μας, τετραπλασιάζουμε περίπου την ακτινοβολία που παίρνουμε. Γιατί πηγαίνει αντιστρόφως είναι ανάλογο το αντιστρόφως τετραγώνων της απόστασης. Δηλαδή μειώνουμε στο μισό την απόσταση, τετραπλασιάζεται η ακτινοβολία που παίρνουμε εμείς στο περίπου. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε σε μεγάλη απόσταση το κινητό μας. Αν και εγώ αυτό που προτείνω είναι να μην γίνεται τέτοιου είδους χρήση. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να γίνεται χρήση online με κάποιο application και να παίζουν τα παιδιά μας. Αυτό δεν είναι ένα και δύο λεπτά. Δηλαδή μπορεί να παίζουν μία ώρα ολόκληρη. Και να είναι δίπλα τους και συνέχεια να είναι κομπός το κινητό μας. Δηλαδή εμείς θα πρέπει να τα αποτρέπουμε. Πώς είπα ότι πρέπει να τα αποτρέπουμε να μην μιλούν, εννοείται ότι θα πρέπει να τα αποτρέπουμε σε κάθε περίπτωση που είναι κομπός το κινητό. Σε αυτή την περίπτωση είναι κομπός. Είτε το βάλουμε εδώ, είτε το βάλουμε εδώ, πάλι θα πάρουμε ακτινοβολία. Και με αυτό δεν θα είναι 2 λεπτά, 3 λεπτά. Στο τηλέφωνο να μιλήσουν 3-5 λεπτά θα αφήσουμε το παιδί να μιλήσει με κάποιον θείο, κάποιον γνωστό κτλ. Αυτό θα παίζουν μια ώρα ακόμα χειρότερο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν κατάλαβα, αν τέλος πάντων ένας γονιός θέλει να κάνει μια παρέκκληση να αφήσει το παιδάκι του να παίξει, είναι μόνο αν έχει κατεβάσει ένα απλό παιχνιδάκι το οποίο να μην λειτουργεί online. Ναι. Σαν μια μικρή, ας πούμε, παρέκκληση. Να μην το χρησιμοποιεί. Ναι. Και να είναι σε online, δηλαδή να εκεί την ώρα να είναι ανοιχτά τα δεδομένα. Εμείς πάλι αν ακούμε μια ομιλία κάτι και το βάζουμε, καλό είναι να το βάζουμε μακριά και ακούμε. Το καλύτερο αυτό το ιδανικό να το έχουμε σε μεγάλη απόσταση. Ωραία. Και για τον ύπνο. Για τον ύπνο, ας το πανέφερα και πριν. Πολλά άτομα έτσι. Και εγώ καμιά φορά το κάνω. Δίπλα στο κομμωδίνο, αφήνω το κινητό γιατί βάζω την άλλη μέρα το χρησιμοποιώ σαν ξυπνητήρι. Αν έχω κλείσει όμως, έχω κλείσει τα πάντα, δηλαδή να μην έρχονται δεδομένα, εννοείται ότι δεν κάνω κλήσεις κτλ. Τότε, επειδή θα είναι σε κατάσταση stand-by, δηλαδή είναι σε κατάσταση αναμονής, το μόνο που στέλνει, κατά τα χρονικά διαστήματα, στέλνει ένα παλμό προς την κεραία. Άρα λοιπόν δεν παίρνει ακτινοβολία, δηλαδή δεν είναι φομπός. Και αυτός ο παλμός που θα είναι κατά τη διάρκεια της νύχτα παλμή είναι το απεριολάχιστο. Δηλαδή, απλά μην το έχεις. Γιατί είναι το κεφάλι του πνευματίου και είναι αυτό. Ναι, άρα κλείνουμε τα δεδομένα. Εγώ είπαμε μετά έχει να κάνει την απόσταση. Ότι όσο μεγαλύτερη η απόσταση, τόσο το καλύτερο. Και όσοι δεν έχουν το κομμωδίνο, το βάλουν κάτω στο μαξιλάρι. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, γίνεται αυτό. Το κομμωδίνο αυτό. Αν θέλουμε να το έχουμε στο αλάρμ, το ξυπνητήρι, και θέλουμε να σταματήσουμε ακόμα και αυτό το περιοδικό παλμό. Ακόμα και αυτό δεν το θέλω. Σταματάμε. Τι κάνουμε στην τηλεφωνία που σταματήσουμε. Στο άλλο δωμάτιο. Το κλείνουμε τελείως. Δεν ξέρουμε. Από ό,τι βλέπω. Και εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Οι ψάχνουν δεν ξέρουμε. Τι κάνουμε στο τηλέφωνο που θα πάμε να κοιμηθούμε και θέλουμε να λειτουργήσει μόνο σαν ξυπνητήρι. Να μην έχει καμία εκπομπή. Μόνο σαν ξυπνητήρι. Ακουστικό. Όχι ακτινοβολία. Τι κάνουμε στο τηλέφωνο. Πού πάμε, τι κάνουμε. Πρακτικά πράγματα.
Αυτό δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν έχει αυτή τη δυνατότητα. Αν το βάλουμε που λέγει το αεροπλάνο. Δεν είμαστε αεροπλάνο και πιστεύω ότι αυτό το κάνει. Λειτουργία πτήση. Δεν το βάλουμε λειτουργία πτήση. Θα σταματήσει να είναι πομπό μηδέν. Αυτό το ξέρω δηλαδή ότι. Αυτό νομίζω πρέπει να το ξέρω. Εγώ θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Αυτό το έχω μόνο ξυπνητήρι. Δεν θα το κοιτάξω ούτε από του περιορισμού που έχω. Αγοράζει ξυπνητήρι. Δεν το μετά να λύσει αυτό. Δεν το παραδοσιακό. Κάτι που πάθαινε σε πράγμα με στα λεφτά. Αν εγώ δεν έχω κινητό, α πούμε, ή το χρησιμοποιώ με όλα αυτά που είπαμε τώρα. Θετικά. Ναι, ναι, τη σωστή λειτουργία. Και μένω σε μια περιοχή που τσούπου έρχεται μια κινητή τηλεφωνία και βάζει μια κεραία. Πόσο επικίνδυνο είναι για του κατοίκου τη περιοχή αυτό που μένουν εκεί, να έχουν κάποιου καρκίνου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που έχει έτσι απασχολήσει αρκετές περιοχές, αρκετό κόσμο, ανακερούς, αναχρονικά διαστήματα. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι όλα αυτά ελέγχουν από τη Ρυθμιστική Αρχή, που είναι η Ελληνική Επιτροπή για Ατομικές Ενέργειες. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάει να στήσει μια κεραία εδώ απέναντι, είτε ξέρω εγώ, λέγεται εταιρεία Vodafone, είτε λέγεται Κοσμοτέ, εκεί τη τηλεφωνία. Και να γίνουν μετρήσεις. Δηλαδή δεν γίνουν έλεγχοι, έτσι μετρήσεις, σε αυτή την περιοχή. Θα πρέπει να γίνουν, όταν εγκατασταθεί απέναντι, ας πούμε, θα πρέπει να γίνουν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, συγκεκριμένες θέσεις, μετρήσεις από ειδικούς. Έτσι, συγκεκριμένες μετρήσεις είναι αυτές. Συνήθως έρχεται η ίδια Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, δηλαδή στέλνει άτομα και παίρνει σε κάποια σημεία που είναι σημεία κλειδιά, συγκεκριμένες θέσεις. Σε κάποιες αποστάσεις από την κεραία και μετράει τα επίπεδα αυτά της ακτινοβολίας. Αυτό που έχει αποδειχθεί, γιατί συνέχεια στην μετρητή της κεραίας, έτσι μέσα στην πάθρα, έχει πάρα πολλά σημεία. Έτσι είναι μέσα στις οροφές των σπιτιών. Έχουν μετρηθεί, όχι όλες, όμως αυτές που έχουν μετρηθεί, έτσι και έχουν γίνει μετρήσεις και γίνει έλεγχος από την ΕΑΕ, επειδή αυτές οι κεραίες είναι κατευθυντικές όπως λέμε. Αυτό θα τις δείτε ψηλά στην ταράτσα, τις δείτε αρκετά ψηλά, σε ψηλά κτίρια. Είναι κατευθυντικές, πηγαίνουν δηλαδή οριζόντια τα σήματα που στέλνουν και δεν πηγαίνουν, δεν ανοίγουν και προς τα κάτω. Πηγαίνουν και ένα πολύ μικρό μέρος, αλλά κυρίως πηγαίνει οριζόντια, δηλαδή μέχρι κάποια γωνία. Δηλαδή να φτάσει κάτω από την ταράτσα, να φτάσει κάτω χαμηλά, πηγαίνει πολύ ελάχιστο. Που είναι πολύ, πολύ πιο χαμηλό, καμία σχέση με τις ισχύες και τα όρια που είδαμε, τα ΣΑΡ κτλ. Δηλαδή πάρα πολύ χαμηλό. Επειδή έτσι λειτουργούν αυτές οι κεραίες, οι κινητές τηλεφωνίες είναι κατευθυντικές. Οπότε έχει αποδειχθεί από μετρήσεις, γιατί υπάρχουν όλες οι μετρήσεις που έχει κάνει η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας συγκεντρωτικά, υπάρχουν στο site της, έτσι, στην ιστοσελίδα τους, που μας δείχνουν. Του 2020, οι μετρήσεις που έκαναν σε όλη την Ελλάδα, το 2021, το 2022, δηλαδή μέχρι και το 2022, τις ετήσιες, και είδαμε από τις μετρήσεις που έχουν κάνει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή έχουν μετρήσει όπου έχουν πάει, έτσι. Επειδή έχει να κάνει τον τύπο αυτών των κεραίων, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και όπως συνάντησαν κάποια έτσι μεμονωμένα θέματα, δεν ήταν σε κεραίες που στείνονται μέσα σε πόλεις, είναι σε κάποια πλαγιά, σε λίγο εκτός, που εκεί πέρα έχουν στήσει ολόκληρα συστήματα κεραίων. Έτσι, δηλαδή είναι από πολλές, είναι δηλαδή σαν πάρκο εδώ, ας πούμε, όπου διάφορες εταιρείες έχουν στήσει, ας πούμε, τη δική τους κεραία. Δηλαδή εκεί πέρα είναι συνδυασμός και το άθροισμα όλων αυτών των ακτινοβολιών. Εκεί έχει παρατηρηθεί και το πρόβλημα τελικά τύπος αποκαταστάθηκε και οριοθέτησαν το χώρο. Εκεί βέβαια ήταν η περιοχή, δεν υπήρχε πληθυσμός, ήταν μη κατοικημένη. Οπότε οριοθέτησαν, δηλαδή που μπορούν να υπάρχουν άτομα, μέχρι που υπάρχουν άτομα. Μια οριοθέτηση. Αυτό είναι δηλαδή κάποια τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή οριοθέτησης, ώστε να μην πηγαίνουν άτομα μόνο όταν είναι κάποιο άτομο εργαζόμενο, θα αναγκαστικά θα πρέπει να πάει για τη συντήρηση ή για κάποια βλάβη. Γι' αυτό και ανέφερα ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε και αυτά τα άτομα, του εργαζόμενου. Γιατί αυτοί θα πάνε κοντά στι κεραίες. Ήθελα κάτι να προσθέσω. Αν μου επιτραπεί να προσθέσω κάτι. Υπάρχει μια ανάλογη κατάσταση τα φυτοφάρμακα με την κινητή τηλεφωνία. Τα φυτοφάρμακα είναι προϊόν της χημικής βιομηχανίας που χρησιμοποίησε όλα αυτά τα δηλητήρια για να διαλύσουμε
για να διαλυθεί το Βιετνάμ και η Νότιος Κορέα. Δηλαδή, ξεκάζανε με δηλητήρια για να μπορούν να δουν που είναι οι στρατιώτες, οι Ρατράνες. Από εκεί ξεκινήσανε όλα τα υγρά, τα σκληρά και τα αέρα που χρησιμοποιούνται σήμερα για τα ποντίκια, τις κατσαρίδες, για τα ζυζάνια, για τα φυτοφάρμακα. Όλα αυτή η βιομηχανία που υπάρχει σήμερα βασίζεται πάνω στην πολεμική βιομηχανία. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι που το ξέρουν αυτό. Οι χιλιάδες βιομηχανίες, τα εκατομμύρια άνθρωποι που δουλεύαν σε αυτές τις βιομηχανίες δεν θα είχαν δουλειά να κάνουν. Έπρεπε να αραιώσουν αυτά τα πράγματα, να τα αραιώσουν. Να τα δώσουν στους ανθρώπους για να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το DDT. Υπάρχουν βίντεο σαν movie, ας πούμε, προ 50 χρόνια, τα οποία ξεκάζανε πάνω από τη Σαν Φραντζίσκο αεροπλάνα και δείχνει τους ανθρώπους να κάνουν πικνίκ και να χορεύουν και να πέφτει δηλαδή το σαυροσί το DDT, ότι είναι αγαθό πράγμα. Περάσανε πάρα πολλά χρόνια, οι βιομηχανίες ξέραν το τι γίνεται με το DDT, μέχρι που τελικά απαγορεύτηκε στην Αμερική. Δεν απαγορεύτηκε όμως στην Ελλάδα ή σε άλλα μέρη. Ακόμα το κλείνει το DDT στην Αφρική. Το οποίο αποδείχθηκε ότι είναι ισχυρό καρκινογόνο. Το οικολογικό κίνημα ξεκίνησε από την Carol Carson. Carol Carson. Αυτή ήταν η αρχή του κινήματος, του περιβαλλοντικού κινήματος, η οποία στο κοινοβούλιο της Αμερικής, η κυβέρνηση παρουσίασε στοιχεία, γιατί δούλευε για την κυβέρνηση, και μάζευε στοιχεία το τι γίνεται με το DDT, ήταν αυτή η δουλειά της, και παρουσίασε στοιχεία τα οποία ήταν τραγικά. Δηλαδή είχαν εξαφανιστεί τα πουλιά, δηλαδή τα πάντα. Και έφταιγε το DDT. Απέδειξε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα γίνεται και ξεκίνησε το οικολογικό κίνημα λόγω της Carol Carson, η οποία κατά μεγάλη ηρωνία πέθανε μετά δύο χρόνια μετά, πέθανε από καρκίνο μαστού. Μάλιστα, όταν έμεινε στο κίνημα ειρήνης, υπήρξαν άνθρωποι που μου δώσαν ντοκουμέντα τα οποία δείχνανε ότι είχε απειλές θανάτου από τις μεγάλες κοινωνικές βιομηχανίες προτού πάει να αναφέρει αυτά τα αποτελέσματα στην κυβέρνηση της Αμερικής, δημοσίως. Πιστεύω ότι το ίδιο συμβαίνει και με την κοινωνική τηλεφωνία. Δηλαδή, ακούμε ότι δεν έχουμε αποτελέσματα να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα και πολλά χρόνια έχει γίνει αυτό. Ακούμε αυτό το πράγμα. Για 30, 40, 50 χρόνια ακούμε αυτό το πράγμα. Και θα συνεχίσουμε να τα ακούμε, συγγνώμη που θα το πω πολύ απλά, μέχρι ορισμένοι από εμάς να τα οικονομήσουμε. Όταν τα οικονομήσουμε και γεμίσουν τσέπε μας, τότε θα πούμε: α, δεν ξέραμε, ρε παιδιά, δεν κατάλαβε τι γίνεται, δεν ξέραμε. Τώρα τι να κάνουμε, από το τσιγάρο το ίδιο. Δηλαδή, το συμπέρασμα είναι να μπορούμε να αποφύγουμε όλα αυτά. Χερές, κινητά, όσο μπορούμε πιο πολύ. Τα όρια αλλάζουν σε συνάρτηση με τον χρόνο, διότι οι πολιτικοί μπορούν, έχουν τη δύναμη σε συνεργασία με τις εταιρείες να αλλάζουν τα όρια στα χημικά, να δουλεύουν σε όλα αυτά. Συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε όσο μπορούμε όλα αυτά τα της επιστήμης καλά. Όσο μπορούμε, τα αποφεύγουμε. Να ζούμε ένα απλό τρόπο ζωής. Εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω από όλη μου την εμπειρία. Ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέμε. Αυτό έχει γίνει στην κυβική μου βιομηχανία. Καπνίζαν οι άνθρωποι. Θυμάμαι και ερχόμουν για διακοπές στην Ελλάδα. Ήταν καράβια από την Ιταλία, δεν ξέρω από πού ήταν. Στο Ρέθινο, ας πούμε, στο λιμάνι της Ρετίνου. Με κάτι τεράστια πράγματα πάνω στο καράβι το τεράστιο που διαφημίζανε τα τσιγάρα τότε. Και περνούσαν κορίτσια, τιμένα προκλητικά βέβαια, και δίνανε τζάμπα κινητά και τζάμπα τσιγάρα στους ανθρώπους. Μέχρι να τους αιτήσουν στο κινητό και στα τσιγάρα. Εγώ πήγαινα πίσω στην Αμερική και έλεγα, γιατί γίνεται στην Ελλάδα και δεν γίνεται στην Αμερική. Διότι κάποιος χημικός είχε την ανδρεία και την τόλμη να βγει και να πει δημοσίως, όχι μόνο σας κάνει κακό τα τσιγάρα, αλλά οι εταιρείες βάζουν μέσα χημικά για να σας αιτήσουν παραπάνω. Αυτός ο άνθρωπος δέχτηκε απειλές θανάτου, δημοσιεύτηκε, δημόσιο έγινε δικαστήριο, αποδείχθηκε ότι πραγματικά οι εταιρείες το κάνουν αυτό το πράγμα, έχει γίνει ένα movie για αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω αν ξέρει κανείς τον τίτλο του movie, ένας movie έχει γίνει για αυτό το χημικό που είχε την Ανδρία να το κάνει αυτό το πράγμα. Μέσα σε ένα βράδυ εξαφανιστήκανε όλες οι τεράστιες αφήσεις δημοσίευσης στην Αμερική, εξαφανιστήκανε και αρχίσανε να πολεμάνε αυτούς που καπνίζουν. Αυτό όμως το πράγμα τι είσαι. Να φύγουν αυτές οι εταιρείες και να κάνουν αυτή τη διαφήμιση, την τεράστια που κάνουν στην Αμερική τώρα, δεν μπορούν να την κάνουν, να την κάνουν η Ιταλία, η Ελλάδα, στους κακομοίριδες. Αυτό που λέω είναι γεγονός.
Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να το αγνοήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ότι σταματήσαν τα τσιγάρα στην Αμερική και ήρθαν όλοι αυτοί και πέσανε όπως στις καρχαρίες πάνω στα μικρά κράτη, τα οποία δεν είχαν μηχανισμού για να τους σταματήσουν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό το πράγμα στο ρίθμο. Πόμουν με τη γυναίκα με τα παιδιά μου, λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Στην Αμερική, όπου και να πας έχουν σταματήσει να καπνίζουν και όταν έρθουν τα προκλητικά κορίτσια να σου δώσουν ένα πακέτο τσιγάρα, δώρο. Το ίδιο και την Κούκα Κόλλα είχε γίνει. Ήμουν στο γυμνάσιο στο Ρέθινο και μια ωραία πρωία εμείς συγκεντρωνόμαστε στην αρχή του πρωινού, ας πούμε, στο σχολείο για να κάνουμε προσευχή. Ξαφνικά με βγαίνει καθηγητές μας, παιδιά, βγείτε έξω να πείτε στη σειρά. Πέντε μέρες θα κάνουμε προσευχή. Αυτή η προσευχή το κάνουμε το πρωί. Να κάνουμε στη σειρά, λέει, όπως την προσευχή, στη σειρά έξω. Τι είναι. Μέσα στο μεσημέρι, γιατί έξω στη σειρά. Αυτό πρώτο πράγμα έχει γίνει. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, τότε ήταν γυμνάσιο. Δεν ήταν γυμνάσιο, ήταν όλο γυμνάσιο. Τι γίνεται λοιπόν, κάναμε έτσι από κάτω από τον περίπτωμα και τι βλέπουμε, ένα μεγάλο τρακ, μεγάλο φορτηγό, τεράστιο. Τι έλεγε πάνω. Κόκα-κόλα. Και ήρθαν και μας δώσαν του κάθε νους ένα μικρό, έτσι τα προμετάκια, ένα μικρό. Οι καθηγητές, βέβαια, ήταν καθηγητές, εκεί πάνω, εκεί πέρα στην πόρτα, ήταν με τους μεγάλους μπουκάλες. Από τότε και μετά αρχίσαμε να πίνουμε όλοι κόκα-κόλα. Δηλαδή είναι κάτι το τρομακτικό αυτό που συμβαίνει προς τα μάτια μας. Αλλά εθιζόμαστε και τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Νομίζω ότι με αυτό θα μας κάνει καλό κάτι τέτοιο, ότι η ουσία μας καταστρέφει. Δεν πειράζει όμως ότι ποτέ να αποφεύγουμε αυτές τις προκλήσεις. Μεγάλη προσπάθεια. Αφού μετράει πολύ η απόσταση. Η απόσταση που χρησιμοποιούμε το κινητό. Ναι. Μήπως θα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε Bluetooth, αντί για να τις φρύγει, γιατί με το Bluetooth μπορώ να το πάω εγώ, το πάω εκεί το κινητό μου και να έχω εδώ το πρόσωπο και να μην πάω. Ενώ το hands free λογικά έχει μια πιο μειωμένη απόσταση. Ποιο θα ήταν πιο εφικτό. Ναι, είπαμε και τα δύο είτε έχουν ασύρματα, είτε ενσύρματο τρόπο ώστε να αποφύγουμε να έχουμε το κινητό συνέχεια επαφή με τα αυτή μας. Και τα δύο είναι αποδεκτά πολύ καλύτερα από ότι να έχουμε το κινητό στα αυτή μας την ώρα τη λειτουργία. Αν τώρα πιο από τα δύο είναι πιο... Λιγότερο... Δεν έχω κάνει κάποια μελέτη, έτσι ούτε έχω δει συγκεκριμένα. Όμως, όπως είδατε και στις δύο περιπτώσεις, έτσι είναι πολύ μικρή, έτσι μηδαμινή έως και μηδενική η ακτινοβολία, η έκθεση που παίρνουμε με αυτά τα εξαρτήματα. Θεωρείτε ότι αυτές οι μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν γίνει όλα τα όρια πιο αυστηρά, επειδή καλύπτονται από κάποιους μη συμπληρωμένους κανόνες βιοστατιστικής. Θέλω να συμπληρώσουμε στατιστικά περισσότερα κρούσματα καρκίνου για να δώσουμε την οδηγία ότι ναι, το κινητό θέλει αυτό το επίπεδο και κάτω να χρησιμοποιούμε. Ναι, έχει να κάνει και με το, έχει να κάνει και να έχουμε ικανό στατιστικό δείγμα. Δεν μπορεί ένα-δύο περιστατικά να καταλήξουμε για όλες τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν θέλουμε μεγάλο δείγμα. Για να γίνει συλλογή ικανού δείγματος, έτσι αντιπροσωπευτικού, όπως λέμε, αυτή η στατιστική μελέτη μπορεί να κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να φτάσουμε αναγκαστικά, έτσι, δεν μπορεί να φτάσουμε σε 40-50 χρόνια και πάλι να μην έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Δεν βάζω τους παράγοντες που μας είπε ο κύριος Αντρέας, δηλαδή ότι μπαίνουν μέσα εταιρείες που εννοείται και όλα αυτά έτσι από πίσω, όλα αυτά υπάρχουν. Έτσι, οι εταιρείες, το κέρδος. Γι' αυτό προγραμμάζουμε να καθυστερούν. Μπορεί να καθυστερούν. Αυτό ανέφερε και ο κύριος Αντρέας. Όμως υπάρχουν μελέτες που δημοσιεύονται, δηλαδή που έχουν δείξει κάποιες μακροχρόνιες επιπτώσεις από τα κινητά τηλέφωνα. Όπως είπα κάποιος τύπος καρκίνο, όπως είναι το γλίωμα. Έτσι, το ακουστικό νεύρωμα, θα έχουν δείξει δηλαδή κάποιες μελέτες. Όμως, επειδή ήταν μικρό το δείγμα, επειδή ήταν σε μικρό χρονικό διάστημα, επειδή ήταν μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, επειδή είχε να κάνει με συγκεκριμένα άτομα και με συγκεκριμένα κινητά που ήταν πιο παλιά τεχνολογία, δηλαδή τώρα μπαίνουν πολλοί παράγοντες μέσα. Οπότε δεν μπορούσαν να καταλήξουν και ακόμα δεν έχουν καταλήξει ότι οφείλεται ότι αυτή η τύπη καρκίνου, σε αυτά τα άτομα που ανέπτυξε ο καρκίνο, οφείλεται στο κινητό τηλέφωνο. Γιατί είναι πολύ παραγωγικό και μπαίνουν μέσα πολλοί παράμετροι και αν βάζουμε σε μεγάλο χρονικό διάστημα που εμείς εκτιθέμεθα σε πάρα πολλά, έτσι δεν όχι μόνο μιλάμε στο κινητό, οτιδήποτε κάνουμε. Δηλαδή όλες οι δραστηριότητες μας και εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή πάλι εκτινοβολία παίρνουμε. Από την κοσμική. Παίρνουμε μια κοσμική εκτινοβολία. Δηλαδή και εδώ που είμαστε, έτσι, παίρνουμε κοσμική εκτινοβολία από το σύμπαν. Παίρνουμε και θα εκεί τώρα.
γνώμη κανένα, δεν γλιτώνουν πάντα. Ας πούμε, παράδειγμα που μπορώ να τόσο συγκεκριμένο, είναι στις ιωτήρες ακτινοβολίες που είναι και ο χώρος εργασίας, δηλαδή εμπειρογνώμονας. Πριν 35 χρόνια περίπου, ήταν άλλα τα όρια. Τα όρια για τον εργαζόμενο και για τον κοινό πληθυσμό, για όλους εμάς, ήταν διαφορετικά. Ήταν υψηλότερα, τώρα γίνανε πιο αυστηρά. Δηλαδή έπεσαν τα όρια, δηλαδή γίνανε πιο αυστηρά για τον κοινό πληθυσμό και για τους εργαζόμενους. Γιατί παρατηρήθηκαν κάποια φαινόμενα, έτσι πάλι καρκίνοι κτλ. Που επειδή είναι και αυτά πάλι σε πιθανότητα να συμβεί, οπότε μακροπρόθεσμα τα είδαμε, όταν έβγαιναν και νέες μελέτες, οπότε έγιναν τα όρια πιο αυστηρά. Δηλαδή σήμερα χρησιμοποιούν πιο αυστηρά όρια από ότι πριν 30 χρόνια. Άρα λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, επειδή εκτιθέμεθα σε όλες αυτές τις ακτινοβολίες που λέμε, θα πρέπει να πάρουμε μόνοι μας πολιτικά μέτρα. Δηλαδή, ασχέτως που μπορεί να μας λένε κάτι, τι θέλετε, χρησιμοποιήστε ό,τι θέλετε, όση ώρα θέλετε, καθίστε τον ήλιο, τα κινητά, πάρτε και δύο και τρία να έχετε δωρεάν, σας τα δίνουμε. Μετά έχει να κάνει με τη δική μας λογική και τη δική μας χρήση. Εάν κάνουμε κατάχρηση, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είναι μόνο ότι θα έχουμε πρόβλημα ότι μπορεί να αναπτυχθεί κάποιος καρκίνος μελλοντικά. Αν γίνεται κατάχρηση από εμάς τους ίδιους, από τα παιδιά μας κτλ., το βλέπουμε το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι στη συνέχεια τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι. Δηλαδή, πιο πολύ αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει και να εστιαζόμαστε. Δηλαδή, ότι το παιδί είναι 5 ώρες στο κινητό την ημέρα. Και πιο παλιά λέγαμε η τηλεόραση που ήταν 1-2 ώρες, τώρα δεν μας ενδιαφέρει η τηλεόραση. Λέμε προτιμάμε, δεν κάνεις 3-4 ώρες τηλεόραση να δεις το παιδικό και να δεις και άλλο και άλλο, παρά να είσαι 5 ώρες αντί. Έχουμε και σε επίδομα στο Θεό, κάποια στιγμή ο Θεός θα βάλει ένα φραγμό. Προκειμένου να μην εξελίσσεται τόσο πολύ εις βάρος του ανθρώπου. Φτιάξανε τον πύργο του Βαβέλ να φτάσουν στο Θεό, ήταν αδύνατο. Και τους μπέρδεψε και τους θανάτησε. Αλλά είναι όμως επειδή εμείς είμαστε λογικά όταν έτσι μας έχει φτιάξει ο Θεός, έχουμε λογική. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, άλογα όντα, θα πρέπει και εμείς, που έχουμε λογική, θα πρέπει να σκεφτόμαστε για τις ενέργειές μας, για οτιδήποτε κάνουμε. Κάνουμε χρήση και του τηλεφώνου, θα πρέπει να. Βέβαια, αν κάποιος δεν μας έχει ενημερώσει, επειδή είναι δύσκολο να γνωρίζεις τι ακριβώς συμβαίνει με το τάδε, με το τάδε, με το άλλο, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει κάποιος όντως να σε ενημερώσει, να σου κάνει μια αρχή. Δηλαδή τώρα, σήμερα ήταν, μπορώ να πω μια αρχή. Δηλαδή και μόνο σας τώρα, αν θέλει κάποιος από εσάς να ψάξει ιδιαίτερα κάποια πράγματα, είτε μέσω του ίντερνετ, είτε μέσω ένα άλλο μέσο, θα δει πολύ περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα. Η αρχή όμως έχει γίνει, δηλαδή γνωρίζετε τώρα που ακριβώς βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Γιατί συνήθως μας είναι κάτι black box, δηλαδή μαύρο κουτί. Δηλαδή, αυτό είναι μια συσκευή. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Πρέπει κάποιος να μας ενημερώσει, να μας πει. Και γι' αυτό κάνουμε έτσι και με χαρά. Κάνω ό,τι μπορώ, ας πούμε, κάποια έτσι παρουσιάσεις ομιλίες εδώ στην ενορία μας, ώστε να μάθει τουλάχιστον την ενορία μας και κάποια πράγματα όσον αφορά το αντικείμενο έχει σχέση με τις ακτινοβολίες. Τα διάφορα είδη ακτινοβολιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι έχω κάνει μια προσπάθεια σε να ενημερωθούμε και μετά ο καθένας ιδιαίτερα μόνος του μπορεί να δει περισσότερες λεπτομέρειες σε βάθος όπου ενδιαφέρεται και ό,τι θέλει. Μια μελλοντική πρόβλεψη σε σχέση που είπατε ότι δεν την γλιτώνουμε. Μια μελλοντική πρόβλεψη. Επειδή μιλήσαμε με αιοντιζούσες ακτινοβολίες και μη αιοντιζούσες. Τα κινητά και όλα αυτά δεν προκαλούν αιώντα, δηλαδή δεν κάνουν αλλοιώσεις στο DNA, το γενετικό υλικό και μιλάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κάτι. Επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο οι πολιτικοί των μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων να μιλάνε για πυρηνικούς βομβαρδισμούς ή καταστροφή πυρηνικών σταθμών και το μιλάνε, αυτές τις μέρες το μιλάνε σαν να λένε ότι θα πάμε πικνίκ, θα πάμε βόλτα να κάνουμε παρέλαση. Που ούτε έπρεπε όχι να το λέμε, ούτε να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε για ένα πυρηνικό κάθωμα. Εάν θα ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια πρόβλεψη, επειδή έχω δουλέψει 5 χρόνια στα πυρηνικά εργαστήρια και νομίζω ξέρω και ένα πράγμα. Όπως ήρθε το πρώτο κύμα του φόβου πάνω στην ανθρωπότητα, το οποίο είχε να κάνει θα πεθάνουν οι δικοί σου, εάν δεν κάνεις αυτό, έρχεται και το δεύτερο κύμα. Το οποίο όταν θα έρθει, μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να έχει μετά ένα χρόνο, μπορεί να έχει μετά 2 χρόνια. Πάντως δεν θα περάσει πολύ. Όταν θα έρθει το δεύτερο κύμα φόβου πάνω στον κόσμο, σε αυτό το πλανήτη, θα είναι παγκόσμιο, οι άνθρωποι θα τρέχουν
στα hardware, πώς θα το πούμε τώρα εδώ πέρα στα ελληνικά, να αγοράσουν πολιτική ταινία. Να βάλουν στις πόρτες για να μην μπει μέσα η ακτινοβολία. Επίσης, θα τους πούνε από τις τηλεοράσεις να τρέξουν και να πάρουν χαπάκια ιωδίου. Επειδή έχω μελετήσει, εργαστεί μέσα σε αυτό το τομέα, σας λέω από τώρα, άμα θέλετε το πιστέψετε, άμα θέλετε το πιστέψετε, ψάξτε το. Δεν υπάρχει τρόπος να προστατευτείς από αυτή τη φοβέ, την ακτινοβολία, η οποία θα έρχεται μέσω πυρηνικής σκόνης, υλικό, δηλαδή όσες σκόνη. Όσο και να κάνεις, δεν θα σε προστατεύσει. Θα είναι ένα μεγάλο ψέμα, απάρετε τις τηλεοράσεις, να τρέξετε να πάρετε κολλητική ταινία, να προστατευτείτε, να πάρετε χαπάκια, δεν ξέρω τι άλλο να πούνε. Δεν θα προστατευτεί κανείς από αυτά τα πράγματα. Μόνο με την προσευχή και την πλήρη ταπείνωση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Προκειμένου να το φυλακτούν και του λέει άλλο σιγάρε, του λέει θα ζήσει ένα μήνα παραπάνω και κάτι έγινε. Δεν γλιτώνει από αυτό. Από τώρα θέλει την προετοιμασία, προσευχή με πλήρη ταπείνωση. Αυτός ο οποίος θα έχει την πίστη στο Θεό λόγω μεγάλης ταπείνωσης, την πίστη στο Θεό, δεν υπάρχει κανένα είδος ακτινοβολία που θα τον αγγίξει. Όλοι οι άλλοι θα φεύγουν. Γι' αυτό η προετοιμασία αρχίζει από τώρα. Δουλειά εσωτερική, όχι εξωτερική. Όχι, μπορείς καν εξωτερικά, αλλά δεν θα βοηθήσει. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Σύντομα, Ανδρέας. Είτε έχουμε χρήση κινητού, είτε τάμπετ, ή λάπτοπ, οτιδήποτε, ή σταθερό, έχει την ίδια ακτινοβολία ή διαφέρει ακτινοβολία. Το κινητό, είπαμε και τα πράγματα για το κινητό και ότι είναι πομπός. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε το λάπτοπ και είμαι στο σπίτι. Το λάπτοπ, για να έχει ίντερνετ, πρέπει να έχει το router, το Wi-Fi που έδειξα. Που έδειξα και εκεί ότι είναι πομπός και τι ισχύει έχει, που είναι παρόμοια επίπεδα με αυτό το που έχει βάση του ασύρματο του τηλεφώνου μας, έτσι. Που συνήθως είναι πιο χαμηλή από το κινητό. Άρα λοιπόν εμείς όταν έχουμε ένα tablet στο σπίτι, όταν έχουμε ένα laptop, θα πρέπει να συνδεθεί με το Wi-Fi. Το Wi-Fi, το router, είναι στο σπίτι μας. Βγάζει και αυτό είναι πομπός. Το έχουμε μέρα νύχτα και αυτό ανοιχτό. Κάποιοι το κλείνουν τη νύχτα, καλό είναι. Και το κλείνουν τη νύχτα, οι περισσότεροι τα αφήνουμε ανοιχτό μέρα νύχτα. Έτσι. Δηλαδή και τη νύχτα καλό να το κλείνουμε γιατί δεν κάνουμε κάποια χρήση έτσι, του router. Τέλος πάντων, περισσότεροι όμως από εμάς το έχουμε μέρα νύχτα, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο να είναι πομπός, να ακτινοβολεί. Έτσι λειτουργεί το tablet που έχουμε στο σπίτι μας, όταν θέλουμε να έχουμε ίντερνετ για το laptop. Θα πρέπει να υπάρχει το router, το Wi-Fi. Έτσι, άρα λοιπόν είναι ό,τι έχω δείξει και σε αυτή τη διαφάνεια που λέγαμε για τους πομπούς. Άρα λοιπόν και είναι και αυτό, είναι δέκτης, έτσι. Άρα λοιπόν όλα θέλουν προσοχή. Δηλαδή και μέσα στο σπίτι μας που είμαστε υπάρχουν ακτινοβολίες. Έτσι, δηλαδή ακτινοβολή και το Wi-Fi. Ακτινοβολή και το ασύρματο τηλέφωνο. Όταν είναι ακόμα και να είναι στη θέση του. Στη βάση να είναι. Γιατί είπαμε και το ασύρμα, η βάση είναι και αυτό που πώς. Και το Wi-Fi που έχουμε σε κάποια άλλη θέση. Άρα λοιπόν μέσα στο σπίτι μας πάλι έχουμε πηγές ακτινοβολία. Δηλαδή έχουμε πομπούς ακτινοβολίας. Θα μου πείτε είναι τόσο μεγάλη ακτινοβολία. Εγώ λέω ότι η ακτινοβολία αυτή, φανταστείτε ότι είναι, αν το έχουμε ανοιχτά μέρα νύχτα, είναι για 24 ώρες, ας υποθέσουμε ότι είναι ελάχιστη. Ωραία, ας πούμε, είναι ελάχιστη. Ελάχιστη. Επί 24 ώρες, επί τόσες εβδομάδες, επί τόσα χρόνια κλπ. Έτσι, γι' αυτό βέβαια. Άρα λοιπόν, όπου μπορούμε να το μειώσουμε ή να το μηδενίσουμε, ας το κάνουμε. Από σήμερα, όπου μπορούμε. Αυτά είναι τα μέτρα. Δηλαδή, άμα πάρουμε προληπτικά μέτρα μόνοι μας, μην περιμένουμε κάποιοι ειδικοί και κάποιοι να μας τα πούν μέσω ΦΕΚ και μέσω νόμων και τα λοιπά ή να μας βάλουν κάποια ώρα. Μόνοι μας να πάρουμε προληπτικά μέτρα. Αυτό έτσι είναι το μήνυμα, ας πούμε, της ημέρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.